φοιτητές από πολλά σχολεία της Καρδίτσας, αποφασίσαμε να καταδικάσουμε την εγκατάσταση υλικών πάρκων στα βουνά των Αγράφων. Χωρίς ντροπή και χωρίς καν να υπολογίζουν την αντίδραση του κόσμου. Οι εταιρείες έχουν ήδη μετακινηθεί με μπουλντόζες και διάφορα μηχανήματα με σκοπό την καταστροφή των Αγράφων. Τα μέρη αυτά, πέραν από φυσικό πλούτο, κατέχουν απαράμενη σημασία ιστορικού πλούτου. Το σχέδιό τους είναι να εγκαταστήσουν τουλάχιστον 650 ανεμογεννήτριες, να ανοίξουν τεράστιους δρόμους για να περάσουν τα προπηγά τους, να στήσουν καλώδια υψηλής τάσης. Όλα αυτά θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα το φυσικό τοπίο. Θα διώξουν τους αγρότες και τους βοσκούς από την περιοχή. Αντί για βουνά, πράσινο, δέντρα, θα βλέπουμε τσιμέντα, άσφαλτο και σίδερο. Στα χέρια των μεγάλων εταιριών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι ούτε εναλλακτικές, ούτε φιλικές προς το περιβάλλον. Μετατρέπονται σε κερδοφόρα εργαλεία που δεν προσφέρουν τίποτα στον άνθρωπο, ούτε καν φθηνότερο ρεύμα. Αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι καθαρό περιβάλλον και φθηνό ρεύμα για τις οικογένειές μας. Με το νομοσχέδιο για το περιβάλλον καταργούν τις προστατευόμενες περιοχές και επιτρέπουν την καταστροφή υλικών πάρκων. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι τα κέρδη μπαίνουν πάνω από την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής μας. Όπως περάσαν εν μέσω καραντίνας στο νομοσχέδιο για το περιβάλλον, τολμούν να θέλουν να περάσουν το εκπαιδευτικό αυτό νομοσχέδιο νύχτα την τελευταία εβδομάδα που κλείνουν τα σχολεία. Την ίδια ώρα που επέβαλαν τροπολογία για τις κάμερες στα σχολεία, που άνοιξαν σχολεία χωρίς να δώσει το κράτος ούτε ένα ευρώ για τις αυξανόμενες ανάγκες σε καθαριότητα, καθηγητές και μεταφορές. Αν όμως νομίζουν πως έχουν τη συμφωνία των μαθητών, κάνουν λάθος. Μαζί με τους αγωνιστές καθηγητές και τους γονείς μας, γινόμαστε μια γροθιά και στις 9 έκτο είμαστε πάλι στους δρόμους. Thank you.